Καλημέρα κύριε Βιαννάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακουρατές σας. Κλείνουμε σιγά σιγά, πάμε σε εκλογές, τι βλέπετε? Τρεις και σήμερα. Ναι, εδώ το ξέρω, το τι βλέπετε λίγο εγώ. Το τι βλέπετε, έχετε να μου κάνετε κανένα αριθμό, να μου δώσετε κανένα αριθμό, κανένα σίγουρο. Τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας κέρδισε το 2014 σε ευρωεκλογές με μια διαφορά της τάξης των 3,8 μονάδων έναντι της Νέας Δημοκρατίας και ποσοστό τότε 26,5% για το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πήγε την επόμενη μέρα, θυμίζω, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζήτησε τι εκλογές. Και μάλιστα έκανε και μια σειρά δηλώσεων. Υπάρχουν αυτά στο διαδίκτυο, μπορεί εύκολα κάποιος να τα δει. Ναι. Όπου έλεγε ότι δεν νομοποιείται ο τότε πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, να προχωρήσει οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Η κυβέρνηση αυτή έχει χάσει την ομοποίησή της και μια σειρά άλλων τέτοιων δηλώσεων. Που βέβαια η κυβέρνηση είχε πάρει παραπάνω από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τότε ήταν και η κυβέρνηση, ήταν και το ΠΑΣΟΚ, και ΠΑΣΟΚ μαζί και η Νέα Δημοκρατία είχαν 32%. Έτσι. Εμείς λοιπόν δεν λέμε τίποτα παραπάνω από αυτά που ο κ. Τσίπρας επικαλέστηκε τότε. Ναι. Και επειδή πιστεύουμε ότι η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας, τα ποσοστά και η εντολή και η εμπιστοσύνη που θα αποτυπωθεί στην κάλπη από τους πολίτες στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο ξεκάθαρη από αυτήν του 2014. Αυτά που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, θεωρώ ότι πρέπει τουλάχιστον έστω μια φορά να σεβαστεί αυτά που είπε, αυτά που ζητούσε, αυτά που έκανε και να ακολουθήσει ακριβώς την ίδια πορεία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Δηλαδή ο Μητσοτάκης θα επικαλεστεί τον Τσίπρα, μου λέτε. Αυτό ακριβώς είναι. Όχι, δεν είναι λάθος. Το λέμε, κύριε Πρεδρέ, υπάρχει η δρόση αυτή του. Αν και είναι φοβερό ότι οι μεταμορφώσεις του απερχόμενου πρωθυπουργού γίνονται με ταχύτητα του φωτός, είναι διαρκής. Ναι. Να θυμίσω τα παρεπτόντες. Στην αρχή ο κ. Τσίπρας είπε στη Βουλή ότι οι ευρωεκλογές θα είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του. Μάλιστα. Στη συνέχεια, αφού είδε πέντε τίποτα νούμερα και άσε να καταλαβαίνει τι είναι στην πιάτσα, λέει ότι θα είναι δημοσκόπηση. Ναι. Τώρα τι λέει? Τώρα λέει ότι θα είναι ψήφος στα μέτρα. Ναι. Και βέβαια δεν ξέρουμε τι θα πει αύριο, γιατί έχουμε ακόμα τρεις μέρες, οπότε κάτι άλλο θα πει. Μάλιστα. Και όλα αυτά βλέποντας την επικείμενη ήττα του, προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από την αρχή του δήλωση. Ναι. Έλα όμως που είναι τόσο φρέσκα, τόσο πρόσφατα όλα, οπότε κανένας δεν ξεχνάει και είναι πολύ πρόσφατα στο μυαλό μας. Είναι φοβερό πάντως, είναι φοβερό, το διάβαζα και σε αρκετά, έχει γραφτεί σε αρκετά ευρωπαϊκά μέσα, ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει μια προεκλογική καμπάνια προσπαθώντας στη γεωλεξία να εξαγοράσει ψήφους. Ναι. Με μέτρα και με σκορπώντας χρήματα. Δεν έχει τίποτα άλλο να πει. Ναι. Και επίσης θέλω να πω ότι μου έκανε εντύπωση αυτή η δήλωσή του, ότι πάνω λέει στο ψηφοδέλτιο είναι η σύνταξή σας. Δεν είναι φοβερό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν το ρίξεις θα του κόψεις τη σύνταξη? Δεν έχω καταλάβει τα γιατί. Το διατάφτα ποιο είναι. Γιατί εγώ λέω, άμα γράφει πάνω στο ψηφοδέλτιο τη σύνταξη, σημαίνει δύο πράγματα. Είτε θα στην κόψω να δεν με ρίξεις, ή κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι σημαίνει. Είναι παράδοξο να ζητάει κανείς ψήφο εμπιστοσύνης στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Αυτό το αφήνω. Τη σύνταξη θα τη δώσει ή όχι, δεν ξέρω. Όπως διαπίστωσαν όλοι οι συνταξιούχοι, ο κ. Τσίπρας του υποσχέθηκε 13η σύνταξη. Μάλιστα το είπε εκατοντάδες φορές. Ένα μέτρο με δημοσιονομικό κόστος περίπου 2,2 δις ευρώ. Και τελικά τι έκανε? Μοίρασε επίδομα συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων. Ναι. Δεν τράπηκε δηλαδή να μοιράσει ακόμα και τα ποσά, και ποσά της τάξης των 200-210 ευρώ, πιστεύοντας ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα εξαγοράσει την ψήφο των συνταξιούχων. Λοιπόν, του λέμε πολύ απλά, το είπε και ο πρόεδρος μας, οι Έλληνες συνταξιούχοι είναι υπερήφανοι και γνωρίζουν πια πολύ καλά τον κύριο Τσίπρα και δεν εξαγοράζονται τόσο απλά με 100 και 200 ευρώ. Είναι ντροπή να έχει την εντύπωση, να έχει στο μυαλό του αυτός ο αλαζόνας, διότι αν δείτε και τις γλώσσες του και τα σχόλιά του που έκανε για τα παράπονα που έχουν εκφράσει δημόσια πλέον οι συνταξιούχοι για την κοροϊδία που αντί για 500-600 ευρώ βρέθηκαν με 200-210 ευρώ στο ταμείο τους, ότι γιατί είχαν τίποτα περισσότερο νωρίτερα. Ναι. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ και μείωσε ως και 38% της νέας συντάξης με τον νόμο Κατρούγκαλου. Και όμως αυτός έχει το θράσος, ο για λίγο ακόμα πρωθυπουργός, να λειτουργεί με μια αλαζονία και με μια συμπεριφορά πολύ προσβλητική για τους Έλληνες συνταξιούχους. Τώρα πέστε μου κάτι άλλο. Άκουσα μια δήλωση προημερών, λίγο περίεργη. Είπατε ότι υπάρχουν σχέδιο ή ότι κάποιοι ονειρεύονται ή κάποιοι ετοιμάζουν να κάνουν ένα σχέδιο νοθείας την Κυριακή. Είναι βέβαιο ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών έχει στο ακέρο την ευθύνη αυτή τη ταλαιπωρία που θα δημιουργηθεί την. Ναι, θα είναι ταλαιπωρία. Αυτό να το πούμε σε όλους. Αλλά άλλο ταλαιπωρία, άλλο νοθεία, ναι. Έτσι. Τη ταλαιπωρία που θα δημιουργηθεί την Κυριακή στις κάλπες. Ναι. Το είχαμε τονίσει πολύ πολύ έγκαιρα ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε κάλπες για τοπικές, δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές. Διπλά τμήματα και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί. Να κάνουμε μια ερώτηση. Διπλά τμήματα θα πηγαίνουμε σε άλλο κτίριο.
θα πηγαίνουμε σε άλλο κτίριο δηλαδή για να ψηφίσουμε, ή στο ίδιο κτίριο θα είναι και το άλλο τμήμα? Ακριβώς, σε άλλη αίθουσα. Α, σε άλλη αίθουσα του ίδιου κτιρίου. Σε άλλη αίθουσα θα είναι το τμήμα. Μάλιστα. Για τις περιφερειακές και τις ευρωεκλογές και σε άλλη αίθουσα δημοτικές. Πάμε στην Οθεία τώρα. Υπάρχει πληροφορία. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν την εντύπωση με κάθε τρόπο η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει την απόλυτη ευθύνη μια ταλαιπωρία. Μια κολυσιεργία και που όλα αυτά εκ των πάντων λειτουργούν αποτρεπτικά. Εμείς δεν έχουμε τίποτα παραπάνω να πούμε ότι από το ότι είμαστε εκεί, θα είμαστε εκεί με εκλογικούς αντιπροσώπους, να διευκολύνουμε όσο μπορούμε τη διαδικασία αυτή. Μάλιστα. Είναι βέβαιο ότι εμπιστευόμαστε τους εκλογικούς αντιπροσώπους, δικαστικούς αντιπροσώπους, συγχωρείτε, και όλους τους συντελεστές, ναι, υπαλλήλους στελέχη που έχουν επιβαρθεί με τη διεξαγωγή των εκλογών. Έχει στο ακέραιο την ευθύνη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Και γι' αυτό το λόγο εμείς ως οργανωμένη παράταξη, ως οργανωμένο κόμμα, θα κάνουμε τα πάντα ώστε να διευκολύνουμε με κάθε τρόπο την κατηγορία την οποία θα υποστούν οι πολίτες. Άρα δεν υπάρχει, υποψία. Δεν υπάρχει υποψία ενωθίας. Είμαστε εκεί, θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε και να διευκολύνουμε τα πάντα. Σωστό. Δηλαδή είναι απολύτως σαφές. Άλλωστε το εξήγησε και το απάντησε και στην συνέντευξη που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, αλλά απλώς επειδή το είπατε εσείς, εγώ ήθελα να ρωτήσω και εσάς γι' αυτό. Όχι, επειδή λοιπόν το είπα εγώ, είπα ακριβώς αυτά που σας ανέφερα και τώρα και βεβαίως. Είναι, υπάρχει ένας μηχανισμός λάσπης από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο εκ των πραγμάτων έπρεπε, κύριε Πρεσβυτέρη, το καταλαβαίνετε κι εσείς, έμπειρος είστε, να αλλάξουν την ατζέντα. Είναι ενοχλητικό, ξέρετε, να παίζουν τα κότερα, τα πουρα, μετά οι αγκαλίες με τον Λιμπερόπουλο, καπάκι αυτό το βατερλό με τα χρήματα στους Δήμους. Θυμάστε, 332 Δήμους σε όλη τη χώρα, σε 72 Δήμους δεν βρήκαν καν υποψήφιο, καν υποψήφιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αφού ανακοίνωσε ένα σωρό χρήσματα, χωρίς καν φαίνεται να έχουν συνοηθεί μαζί τους, 55-56 υποψήφοι δημάρχοι είπαν μακριά από μένα, απεταξάμιν. Και όχι όποιοι και όποιοι, τύπησαν τον Καραμέρο, σαν τον Φιλίππου, σαν τον κύριο Ιωακιμίδη, δηλαδή πρόσωπο που ήταν ταυτισμένα με το ΣΥΡΙΖΑ, και όμως δεν είναι μακριά από μένα. Μες. Δηλαδή έχουν πάρει μυρωδιά οι ίδιοι το βατελό τη κυβέρνηση, όπως του λέει. Πάμε λίγο πιο μακριά, μπας και καταφέρουμε να σωθούμε. Μα εγώ διάβασα όμως σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών και στην δημοσκόπηση εταιρεία Vox Pop ανάλυση ότι κερδίζει Δούρο. Θα κερδίσει. Τρεις μονάδες πίσω λέει από τον Πατούλη και θα κερδίσει. Έτσι λέει. Εντάξει. Πάντως σας συγχαίρω διότι είστε τέτοια αντοχή και υπομονή ώστε να διαβάζετε έγκυρα μέσα ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Καλή δύναμη. Δεν λέω καλή επιτυχία γιατί την Κυριακή δεν ψηφίζετε, δεν σας κατεβάζουν εσάς. Οπότε άλλη φορά θα είναι δική σας καλή επιτυχία. Ακριβώς. Θα πω να ζητήσω. Καλή ψήφο τουλάχιστον. Να ζητήσω από όλους τους πολίτες που μας ακούν να δείξουν υπομονή. Είναι η τελευταία φορά που θα ανεχτούμε αυτού του είδους τις διαδικασίες εκλογές. Την Κυριακή να έρθουν, να προσέλθουν στις κάλπες. Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για χαλαρή ή αδιάφορη ψήφο ή για αναποφάσεις τους που την τελευταία στιγμή θα δουν αν θα πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν ή για αποχή. Τώρα είναι η ώρα ευθύνης και ζητούμε από όλους να πάρουν πρωτοβουλία, να έρθουν στις κάλπες και βέβαια να καλέσουμε και απόψε το βράδυ τον κόσμο που μας ακούν και που θέλουν να ζήσουν από κοντά, να παρακολουθήσουν από κοντά τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη στην τελική μας επίσημη εκδήλωση εδώ στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, που θα την κάνουμε στο Περιστέρι στο κλειστό, σε 7.30 το απόγευμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τώρα ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, ο γραμματέας.